φυλακισμένος. Καθιερώνουμε το απαράγραπτο στη λήψη της σύνταξης, που με τις διατάξεις τις οποίες εσείς υπηρετούσατε, παραγράφονταν αν περνούσαν 3 χρόνια από την ημέρα που δημιουργούνταν τα δικαιώματα για τη λήψη αυτών των συντάξεων. Παρατείναμε τη χορήγηση των επικουρικών συντάξεων στην περίπτωση που δεν έχουν εγκαίρως κριθεί οι περιπτώσεις αυτές από τις αρμόδιες επιτροπές των γιατρών και βεβαίως κακώς από παρανόηση θεωρώ υπόθηκε χθες ότι καταβάλουν και παράβολο αυτοί που εξετάζονται από τα ΚΕΠΑ. Η παράταση λοιπόν της χορήγησης των αναπαρικών γίνεται χωρίς κανένα παράβολο. Καταργήσαμε τη ρήτρα θανάτου και τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Και επειδή από ό,τι φαίνεται ο χρόνος είναι πολύ μικρός, θα πω ότι παρά τα ψεύδι που λέγονται, οι επικουρικές συντάξεις οι οποίες μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2014 δεν είχαν εκδοθεί, ξεπερνούσαν τις 130.000, μετά το 2015 είναι μόλις 60.000 και έχουν χορηγηθεί αρκετές από αυτές και τώρα χορηγούνται και με προσάυξηση, ιδίως στις συντάξεις του ΤΑΔΚ και γενικώς εκεί που έχουμε εισφορές μεγαλύτερες από τις γενικώς προβλεπόμενες εισφορές για τους λοιπούς ασφαλισμένους. Και γι' αυτό το λόγο δεν αποδέχθηκα και την τροπολογία του κ. Σαρίδη, διότι για την κατηγορία των ασφαλισμένων που είπε, κύριε Πρόεδρε, μου είχατε πει για 10 λεπτά, δεν ξέρω αν κατά λάθος πήγε. Καλώ συνεχίστε. Αυτή λοιπόν η νέα εξέλιξη θα τη δείτε μόλις εκδοθούν οι συντάξεις. Το νέο πρώτο δείγμα της έκδοσης των κύριων συντάξεων με τις νέες διατάξεις του νόμου 4387, του νόμου που ισχύει πλέον για την έκδοση των συντάξεων, έχουμε μία θετική απόδοση συντάξεων, δηλαδή παραπάνω ποσό σε ποσοστό 64,2% και μόλις το 35,8% αποδίδει μικρότερο ποσό σύνταξης σε σχέση με τις παλιές διατάξεις. Από το ποσοστό αυτό το μισό, το 50% μόνο είναι το 50% είναι με απώλεια σύνταξης από 1 μέχρι 49 ευρώ. Οι επικουρικές, κύριε Βρούτση, με την ρήτρα μηδενικού ελλείμματος από 184 ευρώ που ήταν το 2014, σήμερα θα είχαν φτάσει στα 105 ευρώ. Μείωση 57,6% τουλάχιστον, μία μείωση που θα συνεχιζόταν με τα όσα χρόνια περνούσαν κάθε χρόνο και μικρότερη σύνταξη, διότι αυτό είναι η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Όσο αφορά την εισφορά στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, μιλάμε για ένα Μετοχικό Ταμείο το οποίο είχε 660 εκατομμύρια το 2006 και με τις παροχές που κάνατε προκειμένου να εξεργυρώνετε ψήφους των μετόχων, το φτάσετε να είναι στο μισό μετοχικό κεφάλαιο. Γιατί στο μεταξύ τριπλασιάσατε το μέρισμα που χορηγούσατε για να είστε αγκιστρωμένοι στην εξουσία την οποία διατηρούσατε μόνο με τέτοιο τρόπο. Επομένως, όταν ξεκινάτε να συζητάτε, τουλάχιστον να διαβάζετε τις σχετικές διατάξεις, να τις αξιολογείτε και να τις αποτιμάτε με δίκαιο τρόπο και σωστά, και μου κάνει εντύπωση ότι και για τα θέματα οργανωτικής διάρθρωσης που προβλέπει ο νόμος, δίνοντας την μεξουδωτική διάταξη στον Υπουργό την αρμοδιότητα να κάνει σχετικές αναδιαρθρώσεις μέχρι το Δεκέμβριο του 2017 για τους μήνες που υπολείπονται και μέχρι να ολοκληρωθεί το οργανόγραμμα του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης που είναι στον 8ο μήνα λειτουργίας, όταν ακόμα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία, στη Φιλανδία, στη Σουηδία και σε κάθε άλλη χώρα πέρασαν 5 χρόνια να γίνει αυτή η οποιαδήποτε σχετική εκκίνηση λειτουργίας τέτοιων φορέων, πόσο μάλλον ενός φορέα ο οποίος αναδιαρθρώνεται από τη βάση του σε όλα τα επίπεδα, όταν από το 2008 το ΕΤΑΑ
δεν πέτυχε επί 9 έτη να κάνει οργανόγραμμα από το 2008, και για 9 έτη το ΕΤΑ δεν είχε οργανόγραμμα. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ήταν εκείνο το μέσο και η πλατφόρμα, κύριε Μηταράκη, παρακαλώ. Εντάξει, κύριε Υπουργέ, βάλτε και την τελεία να τελειώνουμε. Μέσα από το οποίο έγινε ένας πλούσιος και πολύμινος διάλογος με τα στελέχη και τους υπαλλήλους του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης, τους οποίους από τούτη τη θέση θέλω να ευχαριστήσω. Πρέπει να τους τιμήσουμε, τους υπαλλήλους και τα στελέχη αυτού του φορέα, που δίνουν μια μεγάλη μάχη για να λειτουργήσει αυτό που ποτέ δεν λειτουργούσε στο παρελθόν, που είχε στρεβλώσεις, αντιφάσεις και αδικίες. 29 εκατομμύρια μητρώα έπρεπε να γίνουν 15 εκατομμύρια εν τέλει, διότι αυτή η πολυδιάσπαση και η πολυνομία δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αυτά κάνουμε και άλλα πολλά, για τα οποία θα απολογηθούμε και με σχετικό σημείωμα που θα εκδώσουμε με τη συμπλήρωση των 8 μηνών του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης, για να μιλάμε στα πραγματικά αποτελέσματα, ώστε και η δική σας ομάδα αλήθειας να αρχίσει επιτέλους να μιλάει επιδεδομένων πραγματικών, τα οποία αποδεικνύουμε και δεν έχουν καμία σχέση με όλα όσα λέτε όλες αυτές τις μέρες. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.